και αύριο και όσο χρειαστεί. Είμαστε όλοι συστήματα. Εδώ και 1,5 μήνα έχει γίνει στάση κληρωμών από τη μεριά του Υπουργείου. Συμμετέχουμε στην απεργία σήμερα μαζικά. Όλη η εταιρεία μαζί με την πρωτοπόρα τα σωματεία σε αυτή την προσπάθεια. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η επίσκεψη εργασίας από τη μεριά των εργαζομένων. Δευτέρα Τρίτη με κατέβασμα στο Υπουργείο Άμυνας, κλείσιμο της Μεσογείων και της πύλης του Υπουργείου. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτόν τον αγώνα, θα μπορέσουν οι εργάτες των ελληνικών αμυντικών συστημάτων να σπάσουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, μιας κρεοκοπημένης κυβέρνησης έτσι κι αλλιώς, που έχει αποτέλεσμα και οι πληρωμές να επανέλθουν στα κανονικά τους επίπεδα και σε σχέση με το ασφαλιστικό να το πάρουν πίσω. Άλλος δρόμος από τη μεριά της εργατικής τάξης δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι για όλους τους κλάδους πλέον. Δεν υπάρχουν οι φραγμοί των κομματικών συνδικαλιστικών παρατάξεων και μέσα από την κλαδική οργάνωση κάθε φόρου θα μπορέσουν να σπάσουν τους φραγμούς που βάζει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ και η εκάστοτε συνδικαλιστική κομματική παράταξη. Και αύριο, όσο χρειαστεί, είμαστε όλοι.